Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μυτιλίνης. Θα πάμε αμέσως εδώ, δίπλα μου έχω τον Γιώργο τον Κουκούλα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί μαθαίνω ότι έχουμε τα βουλεύματα για την υπόθεση της Ελευθερικής Τράπεζας. Ναι, μετά από πολύ μηνύ διαδικασία και αφού οι κατηγορούμενοι, οι φερόμενοι σαν κατηγορούμενοι, είχαν απολογηθεί στον ανακριτή και στον ανακριτή και εισαγγελέα. Μάλιστα, η ανακρίτρια είχε επί μόνος έρθει από την Αθήνα, ήταν εξειδικευμένη στα θέματα αυτά, με αποτέλεσμα να απολογηθούν αυτοί και να τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Άλλους έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα, να παρουσιάζονται στο οικείο αστυνομικό τμήμα 1 με 15 του μήνα. Σε άλλους ελάχιστα χρηματικά ποσά, σε άλλους και μεγάλα χρηματικά ποσά. Τώρα βγήκε το βούλευμα επιτέλους και παραπέμπονται σε δίκη για το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας μια σειρά από, μετά από με στελέχη της διοίκησης της συνεταιριστικής, πολλοί από τους οποίους είναι και υποψήφοι και θα τους δημιουργηθεί πρόβλημα στην αυτό υποψηφιότητά τους. Πριν από λίγο μου έλεγες... Πάντως είναι ότι... Ότι κάποιοι, να το τονίσουμε, κάποια από τα άτομα... Έχουν πρόβλημα, έχουν πρόβλημα, ναι. Έχουν πρόβλημα. Άλλοι έχουν πρόβλημα, τους, ναι, και άλλοι έχουν πρόβλημα και παραμονής στις θέσεις που είναι. Λοιπόν, περίεργος ο χρόνος, λένε πολλοί, περίεργος ο χρόνος και ορισμένοι μιλούν για δάκτυλο. Ναι. Και κάνουν κάποιους περίεργους συνειδημούς όσον αφορά την, το χρόνο. Το δηλαδή, χρόνο, το χρόνο. Καλά, το δεν χρόνο. Είναι πολλά χρόνια αυτή η υπόθεση. Ναι, αλλά το καλοκαίρι έγινε η διαδικασία. Ναι. Μπήκαν κάποιοι, μάλιστα είχε προφυλακιστεί και ένας για ένα τρίμηνο. Μήπως έγινε εσπιβισμένα αυτή, μήπως είχαμε παραγραφές. Όχι, δεν υπάρχει παραγραφή σε αυτό το θέμα. Ναι. Δεν υπάρχει καμία παραγραφή. Μάλιστα. Λοιπόν. Ας πάμε λίγο παρακάτω, θα το δούμε το θέμα τις αμέσως επόμενες ημέρες. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, βλέπω, διαβάζω για την παρέτηση του Γιώργου Κατζανού. Ναι, ο κύριος Κατζανός από κάποιες φιλολογικούς χαρακτήρα συζητήσεις θεώρησε αυτόν θυγμένο και υπέβαλε την παρέτησή του από αντιδήμαρχος καθαριότητας. Θεωρώ ότι ο Κατζανός στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας έχει προσφέρει σημαντικό έργο και τον κάνω και παράκληση μέσα από την εκπομπή, όχι μέσα από το δελτίο ειδήσεων, ότι δεν πρέπει να παρατηθεί. Τον παρακαλώ, ναι, καλός φίλος, να παραμείνει μέχρι που θα αναλάβει νέα δημοτική αρχή, γιατί έρχεται μια δύσκολη περίοδος, είναι η τουριστική σεζόν, είναι η εποχή που πρέπει να καθαριστούν οι δρόμοι, να κοπούν τα χορτάρια κτλ. Και νομίζω ότι η συμβολή του στον τομέα αυτό είναι καθοριστική. Θα πρέπει να σου πω ότι σήμερα που έγινε η ανακοίνωση από τον κύριο Στυλακάκη για τον νέο συνδυασμό που κατεβαίνει σαν δήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Μυτιλίνης, ήταν ο κύριος Κατζανός εκεί και μίλησε για το θέμα αυτό σε ερώτηση που του υποβάλαμε. Είπε ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον κύριο Γαλινό, τον οποίο εκτιμά, όπως είπε, η παρέτηση που υπέβαλε. Δεν θα γίνει αποδεκτή. Κάνω και εγώ τέτοια. Επομένως, υποθέτω ότι παραμένει στη θέση του. Λοιπόν, είχαμε και από την κυρία Τσιριγότη την ανακοίνωση των πρώτων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Θεωρώ ότι η κυρία Τσιριγότη είναι μια αξιόλογη παρουσία στα κοινά τόπου μας και έχει μια καλή διαδρομή μέσα στη τετραετία που πέρασε. Στο πρόσωπό της νομίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο για τα επόμενα χρόνια προκειμένου να ασχοληθεί με τα κοινά. Είναι δεύτερη. Και πριν την απόσυρση του κυρίου Γαλινού ήταν δεύτερη, με τα 14,5% στην τελευταία δημοσκόπηση που είχα εγώ λάβει γνώση. Ναι. Όπου και από ό,τι φαίνεται αυτή θα πάει στο δεύτερο γύρο με τον κύριο Κιτέλη. Πες μας, σε παρακαλώ, πώς βλέπεις το ψηφοδέλτιο, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Είναι, κοιτάξτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτής της δουλειάς, αυτού του χώρου. Ξέρω το αντικείμενο και νομίζω ότι με αυτό το ποσοστό θα αναδείξει τουλάχιστον πόσο. Πρέπει να αναδείξει γύρω πέντε άτομα. Θα είναι δεύτερη δύναμη στο Δήμο. Έχουμε τώρα και αντιπαράθεση με την κυρία Ριφίλη, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση και κατηγορεί ορισμένους οι οποίοι παραβρέθηκαν. Ναι, εδώ όμως έχουμε ένα θέμα. Έχουμε ένα θέμα. Έκανε μία ανάρτηση. Εγώ να την ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία. Και εμείς ευχηθήκαμε. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ανάμεσα στους 145 που ανακοίνωσε ότι στηρίζουν την υποψηφιότητά της, είναι και ο φίλος μου ο Χριστόδουλος ο Κυπαρίσης, ο οποίος ήταν από τους πιο υπέρμαχους του στησίματος του Σταυρού και μάλιστα τα πλάνα που είδα εγώ, γιατί δεν ήμουν εκεί, πήγαινε αργότερα εκεί μπροστά και τα λοιπά. Όχι, μοιάστε. Στου υποψήφιου που έρχονται λοιπόν, να πιάνει ένα άφησε το αυτή και να του πετάει. Άφησε. Δεν είμαι υποψήφιο.
Αλλά... στηρίζει το συνδυασμό της. Και λέω εγώ, δεν είναι αυτό μια αντίφαση? Εντάξει, δεν είναι, είναι δεν αυτό ακυρώνεται έτσι, δεν, όταν έχει υποστηρικτές που τη στηρίζουν και είναι, εναντίον, είναι υπέρ του Σταυρού. Εντάξει, μπορεί, δεν είναι υποκρισία. Μπορεί να, εγώ λέω ότι είναι της υποκρισία. Να υποστηρίζει τις θέσεις της κυρίας Σιωτέλη, αλλά στο θέμα του Σταύρου να είναι... τότε τι κάνει τους άλλους να τοποθετηθούν? Να, να καλέσει πρώτα τους 145 να τοποθετηθούν και μετά και τους άλλους. Και εν πάση περιπτώσει για μένα αυτό είναι της υποκρισίας στο κάγκελο. Έτσι θα το έλεγα. Υποκρισία απόλυτη. Εγώ θεωρώ ότι και είναι... μια και μιλάμε για τον Σταυρό, να το ολοκληρώσω, απίφθινε πρόσκληση τις προάλλες μέσα από τον τύπο να πάρουν θέση οι άλλοι συνδυασμοί για το θέμα. Και από ό,τι φαίνεται έμεινε με την πρόσκληση στο χέρι. Γιατί η κυρία Τσιριγότη την κατακεράβνωσε για την κυβερνητική πολιτική και δεν ανέφερε λέξη για το θέμα αυτό, δεν την αγγίζει. Όπως επίσης και ο κύριος Ζαφυρίου πήρε θέση υπέρ του Σταύρου. Οι υπόλοιποι την αγνόησαν. Άρα λοιπόν. Εδώ μπήκε σε μια ιδιότυπη περιθωριοποίηση από τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Για μάλιστα. Μένα. Αυτό βλέπω εγώ. Λοιπόν, όλοι λοιπόν δεν την απάντησε κανένας. Έτσι είναι. Να μείνουμε εδώ στο, στα προεκλογικά, έτσι. Γιατί το θερμόμετρο ανεβαίνει ναι. το προεκλογικό κομμάτι. Μας έλεγε πριν από μέρες ότι ο κύριος Ψάνης θα προσχωρήσει στο συνδυασμό του. Εδώ οι ειδήσεις λέγονται 5 μέρες πιο μπροστά. Τη Δευτέρα το πάμε. Εμείς, σήμερα λοιπόν το ανακοινώνουν. Λοιπόν. Όπως και τον Αστερακάκη το είπαμε τη Δευτέρα, σήμερα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Οφείλουμε να στο αναγνωρίσουμε αυτό ότι μία εβδομάδα σχεδόν νωρίτερα έχει μιλήσει και για την κυρία Ψάνη. Σκέψω λοιπόν ότι αδικήθηκα. Έκανα μικρό στο δημοσιογράφο. Έγραφα στα Παναθηναϊκά Νέα διατέλεσα τη δεκαετία του 70, αρχές τη δεκαετία του 70. Σαν αρχισυντάκτης, άμα βρείτε Παναθηναϊκά Νέα τη εφημερίδα του 1970. Στο Γιώργο Παπακιόπουλο. Ναι, είμαστε φίλοι. Εγώ παρότι Ολυμπιακός, έχει συγχωρεθεί. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Παρότι Ολυμπιακός. Ξέρεις ποιοι γράφανε τότε εκεί. Συνεργαζόμουν εκεί. Ο Κώστας ο Δελεγιάννης. Ο Μάκης ο Παπαζήσης. Ο Δόγας. Ο Γιώργος ο Δόγας. Ο Φίλιππος ο Συρίγος. Ο Φίλιππος όχι, τότε το θυμάμαι. Ήταν, ο Τσαούσης έγραφε υπόδρομο. Ο Νίκος. Ο Νίκος, ναι, ο Τσαούσης. Τι μου θύμισες τώρα, Γερανίου 41. Πήγαινα και τον βοηθούσα τον Γερανίου και μου λέει, ρε εσύ μου λέει, δεν μπορώ να βάλω κανένα από αυτούς σας. Γερανίου 41 στον πρώτο όροφο. Γερανίου 7. 41. Ήταν και το τυπογραφείο δίπλα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Μου γράφεις εδώ πέρα ότι παρουσιάστηκαν ήδη τα πρώτα προβλήματα που έχει να κάνει με τη διάσπαση του Δήμου. Ότι κάποιοι υπάλληλοι... Όχι. Εγώ είπα από την αρχή ότι θα υπάρξουν φοβερά προβλήματα. Διότι, όπως είπε και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, στο Δημοτικό Θέατρο, όταν χωρίζουμε, όταν ενώνουμε κάτι, είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως και έγινε με τους 13 Δήμους τότε που έγινε ένας. Όταν είναι να χωρίσουμε, όμως, υπάρχουν τρομακτικά προβλήματα. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή, οι υπάλληλοι οι οποίοι θέτουν, άλλοι θέλουν να πάνε στο νέο Δήμο, ελάχιστοι και οι περισσότεροι θέλουν να μείνουν στη Μυτιλήνη. Πρέπει να κατανοήσουν ένα πράγμα. Το νομικό πρόσωπο Δήμος Λέσβου δεν υπάρχει πια. Άρα είναι στον αέρα. Όπου τους πουν να πάνε, είναι υποχρεωμένοι να πάνε. Όποιος δεν πάει στην τακτή ημερομηνία, απολύτε. Χάνει τη δουλειά του. Μάλιστα. Διότι έτσι έγινε. Το δεύτερο θέμα. Με αποζημίωση τι κάνει ή όχι. Χωρίς αποζημίωση προφανώς. Ναι, αφού παρατείται μια υπαιτιότητά του. Επίσης το πρόβλημα είναι πώς θα χωριστούν τα δάνεια, πώς θα χωριστούν οι οφειλές προς τρίτους, οι απαιτήσεις από τρίτους, τα μηχανήματα πώς θα χωριστούν. Γιώργο, αυτά τα είπαμε ότι θα προκύψουν. Ας τα ξεμπλέξουν. Όπως τα κάνανε, θα ξεμπλέξουν. Είναι όπως χωρίζουν τον Αντρόγυρο. Το άφησαν τελευταία στιγμή. Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, και τελευταίο θέμα έχουμε να κουβεντιάσουμε με την χθεσινή εκδήλωση του κυρίου Κιτέλη, του υποψηφίου δημάρχου. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω. Η οποία έγινε σε κλειστή, σε κλειστή εκδήλωση. Λοιπόν, έχει γίνει. Γιατί υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις. Οι παρεξηγήσεις είναι θεμητές, τις αναγνωρίζω. Εγώ έγινε λάθος. Διότι είχε μια συγκέντρωση γνωριμίας των υποψηφίων. Ναι. Μπράβο. Και εκεί μάλιστα υπέγραψαν και αυτοί, από ό,τι είδα, την συγκέντρωση. Βρέθηκαν και κάποιοι δημοσιογράφοι. Δεν ήταν ανοιχτή στο κοινό, ούτε στον τύπο. Τώρα, από ευγένεια, θες από ευγένεια, θες από μη ύπαρξη πορτιέρη, θες από κακή, θα έλεγα ακόμα να το δεχθώ, και κακή οργάνωση. Αυτό δεν τηρήθηκε. Δεν τηρήθηκε και... γιατί δεν υπήρχε οργάνωση όταν μαζευόμαστε 10 φίλοι για να συζητήσουμε το πρόβλημα. Ναι, και δεν μπορεί να πει στο χώρο. Αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα λοιπόν. Να μπαίνει όποιος θέλει και με το δίκιο του οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι να παραξηγηθούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παραξηγηθούν γιατί θεώρησαν, αφού στα πλάνα είδαν άλλους συναδέλφους τους, ότι έχουν αποκλειστεί. Και νομίζω
ότι, ότι αυτό, μου είπε ο ναι, αυτό Κιτελής, δεν υπήρχε καμία πρόταση. Θα γίνει επίσημη ανακοίνωση. Ναι, 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 σύντομα θα γίνει. Με όλα τα μέσα ενημέρωση. Και ξαφνικά μέσα στο κακό χαμό εκεί έκανε την εμφάνισή του και ένας υπάλληλος extra extra large τύπου Αρτέμις ώρα, ο οποίος προφανώς αυθορμήτως προσήλθε σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να προσκοληθεί στη νέα δημοτική αρχή για να συνεχίσει το θεάρεστο έργο που έκανε μέχρι τώρα να καρφώνει τους συναδέλφους του. Μάλιστα. Λοιπόν. Αλλά έχουν γνώση οι φίλοι. Λοιπόν. Ήθελα να του στείλω αυτό το μήνυμα γιατί έγινε χαμός μόλις τον είδαν όλοι. Επειδή και εμείς βρεθήκαμε εκεί τυχαία, όλος τυχαίος, εντάξει, το Μάνκι είναι ένας τόπος που είναι στέκη πολλών. Οπότε και εγώ σου, σας πω μέσα. Και σου και πολλών στελεχών. Εγώ δεν συχνάζω στους καθηγητές. Σου. Εγώ δεν συχνάζω στους καθηγητές. Σε πάρα πολλές φορές. Το πηγαδάκι έξω με τον κύριο Καρακάλια τον πάνω, τον καλό φίλο. Εντάξει. Και άλλους στελεχών. Περνάω καμιά φορά και σταματάω. Μίλησε όχι λοιπόν. Τυχαίως βρέθηκα και εγώ λοιπόν εκεί. Και επειδή, γράψα. Είδες φως και μπήκες. Είναι αυτό που λέμε, είδα φως και μπήκα. Και καταγράψαμε κάποια πλάνα, όχι ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, αφού βρεθήκαμε που βρεθήκαμε. Προς το τέλος. Προς το τέλος. Προς το τέλος. Έτσι. Καταγράψαμε κάποια πλάνα τα οποία τώρα. Ό,τι τηλεόραση με την ίδια προσήλθε. Προς το τέλος ήρθες και το είδα εγώ. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Και γράψαμε με αριστερή η κάμερα και έχουμε να κρατήσουμε ένα πρόσβαση. Λοιπόν, και να το δώσουμε στους φίλους θεατές. Πάμε λοιπόν να δούμε, κυρίες και κύριοι, εντελώς το ξαναλέω, τυχαία βρεθήκαμε στο χώρο που ήταν η συγκέντρωση αυτή των υποψηφίων του κυρίου Κίτελη. Δύναμη ενότητας. Πετυχημένος τίτλος. Λοιπόν, με τρία ανθρωπάκια, ένα πράσινο, ένα μπλε και ένα πορτοκαλί που συμβολίζει την ενότητα δηλαδή από όλους τους χώρους. Έτσι, ναι, καλά ναι, τα λέω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μην κάνω κανένα λάθος και με μαλώνεις ύστερα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε αυτό το μικρό βίντεο από την χτεσινή συγκέντρωση, η πρώτη συγκέντρωση των υποψηφίων του υποψηφίου Δημάρχου Μυτιλίνης, του Στρατή Κίτελη, που η ονομασία του συνδυασμού του πλέον είναι δύναμη ενότητας. Δίνοντας τα μέρη σας, θα λαμβάνετε τα μηνύματα για το πώς και πότε θα υποσκεπτόμαστε τις δημοτικές ενότητες, να συζητάμε τον κόσμο, αλλά και να ανταλλάσσουμε μεταξύ μας απόψεις, να διόμαστε αναδιαστήματα, να ανταλλάσσουμε απόψεις μεταξύ μας. Και βεβαίως έχετε το δικαίωμα, όπως είπα, να καταθέτετε τις απόψεις σας στους επικοινωνιολόγους και τεχνικούς, οι οποίοι θα αναλύουν, αφού δουλεύουν τα αιτήματά σας, θα τα αναλύουν, θα τα καταθέτουν στη σελίδα. Επανεκκίνηση είναι το όνομα του νέου συνδυασμού, του οποίου ηγείται ο αντιδήμαρχος Λέσβο, ο κύριος Κώστας Αστυρακάκης, που κατεβαίνει ως υποψήφιος δήμαρχος πλέον Μυτιλίνης. Στο πλευρό του, ένας άλλος αντιδήμαρχος, ο Γιώργος Κατζάνος. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στην συνέντευξη τύπου. Πριν από δύο μήνες περίπου, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια όταν ακουγόταν για τις δημοτικές κοινότητες και για, και για τα χωριά μας ότι οι αρμοδιότητες θα είναι αυξημένες και ότι θα υπάρχει προϋπολογισμός και ότι ο ρόλος τους θα είναι αποφασιστικός. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για τη δημοτική κοινότητα Μυτιλίνης. Αρκετοί είναι οι άνθρωποι και επιχειρηματίες και άνθρωποι που είναι στην καθημερινότητα και στο γίγνεσθε εδώ στην πόλη, προσφέρθηκαν, έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση προκειμένου να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο, προκειμένου να κάνουμε την πόλη πιο ελκυστική και πιο λειτουργική, ώστε να είναι ελκυστική και στους κατοίκους της, αλλά και στους επισκέπτες. Θεωρούσαμε όλοι ότι με αυτόν τον τρόπο η πόλη θα ήταν μοχλός ανάπτυξης για όλο το νησί ως πρωτεύουσά του. Έτσι λοιπόν αυτή η προσπάθεια συνεχίστηκε μέχρι την ημέρα που ο σημερινός δήμαρχος, ο Σπύρος Γαλινός, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Τότε είχαμε από πολλούς συμπολίτες μας την πρόταση ότι μπορούμε αυτή την κίνηση να την εξελίξουμε, να πιάσει και τα χωριά μας
και να αφορά όλο το Δήμο, τον καινούργιο, τον νεοσύστατο Δήμο Μυτιλίνης. Ο Γιώργος ο Κατζανός, ένας εξαιρετικός συνάδελφος που γνωρίζετε όλοι το πόσο πετυχημένος ήταν στον τομέα του, άλλαξε τα δεδομένα στον τομέα της καθαριότητας σε πολύ δύσκολες εποχές για τον τόπο τα τελευταία χρόνια, σε πολύ δύσκολες συνθήκες κατάφερε και κράτησε το νησί μας πεντακάθαρο, έκανε τις παρεμβάσεις του στο πράσινο, παντού, και συζητήσαμε και είπε ότι αυτή τη δουλειά την πολύ σημαντική που κάναμε και στον πολιτισμό και στον κοινωνικό τομέα, είναι κρίμα να μείνει έτσι, είναι κρίμα να μην ξαναπροσπαθήσουμε να τεθούμε στη διάθεση των συμπολιτών μας, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε αυτό που αγαπάμε, στον τόπο που αγαπάμε, στους ανθρώπους του που αγαπάμε, πραγματικά νοιαζόμαστε και παλεύουμε γι' αυτό, τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα κοινά, με την ψυχή μας και με την καρδιά μας. Και μάλιστα και με έναν τρόπο, όπως γνωρίζετε, και με μια διαδρομή η οποία είναι και καθαρή και έντιμη. Έτσι λοιπόν πήραμε αυτή την απόφαση, η οποία είναι μεγάλη, είναι δύσκολη, είναι μεγάλη ευθύνη, το γνωρίζουμε. Συζητήσαμε με τα παιδιά του ψηφοδελτίου που ήταν για την πόλη, δέχτηκαν, αποδέχτηκαν αυτή την πρόκληση στο σύνολό τους και έτσι προχωράμε. Να πω ότι όταν πας να διεκδικήσεις τη Δημαρχία και το Δήμο του τόπου σου, υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία πρέπει να είσαι έτοιμος. Και επειδή είμαστε υπεύθυνοι σε αυτό, θα σας πούμε την αλήθεια. Στο κομμάτι των ιδεών, του προγράμματος, των προτάσεων, είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Εδώ και 2 χρόνια, εγώ προσωπικά καταγράφω την εμπειρία μου πια, η οποία είναι συσσωρευμένη για τα προβλήματα. Καταγράφω τα γεγονότα, τις παθογένειες, αυτά που μας καθυλώνουν, τις αγκυλώσεις που έχουμε εδώ στο νησί, αλλά συγχρόνως καταγράφω και τις προτάσεις που έχω για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση, με τον κοινωνικό τομέα, με την καθαριότητα, με την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Έτσι λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε τυπώνεται, είναι 70 σελίδων, είναι δουλειά πολλών μηνών, χρόνων θα έλεγα, τυπώνεται αυτή τη στιγμή και σε λίγες μέρες θα το έχετε στα χέρια σας. Είναι μία πρόταση. Θα ήθελα εσείς οι δημοσιογράφοι αυτό να το ζητήσετε και από τους άλλους υποψηφίους. Είναι χρέος αυτών που ασχολούμαστε με τα κοινά να έχουμε πρόταση για τους συμπολίτες μας, γιατί στις εκλογές αυτές τις δημοτικές, αγαπητοί φίλοι, δεν διακυβεύεται η κυβέρνηση του τόπου, ποια θα είναι η κυβέρνηση, δεν έχουμε δικαίωμα την πόλωση και την αντιπαράθεση που συμβαίνει στην Αθήνα σε κυβερνητικό ή σε αντιπολιτευτικό επίπεδο να τη μεταφέρουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση αφορά εμάς, την καθημερινότητά μας, αφορά τους πολίτες και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα ζητήματα και όχι στο ποιον θα έχουμε πρωθυπουργό και ποια θα έχουμε κυβέρνηση τον Οκτώβρη. Εξάλλου, η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως διακηρύσσουν τα κόμματα, είναι και πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Εμείς το τηρούμε. Ο συνδυασμός μας είναι πραγματικά ανεξάρτητος και το γνωρίζετε. Και πορευόμαστε με γνώμονα την αγάπη μας για τον τόπο, το πάθος μας, θα έλεγα, για τον τόπο μας, την αγάπη μας για τους ανθρώπους του τόπου μας, και έτσι έχουμε να καταθέσουμε αυτή την πρόταση.
Το δεύτερο κομμάτι είναι η κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Εκεί είμαστε λίγο πίσω, γιατί τα αποφασίσαμε την τελευταία στιγμή. Αποφασίσαμε αυτά που θα κάναμε για την πρωτεύουσα, για την πόλη, να τα κάνουμε για το Δήμο μας. Έτσι λοιπόν εδώ χρειαζόμαστε λίγο πίστοση χρόνου για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ένα ψηφοδέλτιο με ανθρώπους που θα είναι πραγματικά, θα μπορούν να είναι χρήσιμοι σε όλη την επικράτεια του Δήμου, να είναι χρήσιμοι για τους συμπολίτες μας. Στον πολιτισμό και στον τουρισμό, για την καθαριότητα τα ξέρετε, θα μπορείτε να με ρωτήσεις, να σας δώσει και περισσότερα στοιχεία ο Γιώργος. Γνωρίζετε την εικόνα, την αναφέραμε και πριν. Στον πολιτισμό και στον τουρισμό, όπου αναδείξαμε το ρόλο της αυτοδιοίκησης και του Δήμου, ότι είναι αυτός που ανοίγει δρόμους κυρίως και κάνει τις δημόσιες σχέσεις και ανοίγει τους δρόμους στους επιχειρηματίες του τουρισμού, όπως είναι ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, οι επαγγελματίες και επιχειρηματίες, και το κάναμε με κόπο και πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Δεν είμαστε αυτοί, όπως ξέρετε, η αυτοδιοίκηση, και ποτέ δεν θα είναι αυτοί που θα κάνει ξενοδοχεία. Είναι αυτοί όμως που θα δημιουργήσει και μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθούν εδώ επενδύσεις, ώστε να αλλάξει η εικόνα στο κομμάτι του τουρισμού, και όλα αυτά μέσα σε αυτό το 70 σέλιδο που σας είπα αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια και υπάρχουν οι προτάσεις για τις λύσεις. Όταν βρεθήκαμε στα δύσκολα με το μεταναστευτικό, ανοίξαμε δρόμους προς τα απέναντι παράλια, προς μεγάλες αγορές όπως είναι η Σμύρνη και η Κωνσταντινούπολη, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάναμε αδερφοποιήσεις με μουσεία, διαφημίσαμε το νησί, οργανώσαμε στην πόλη μεγάλη ομάδα φίλων της Μυτιλίνης από ανθρώπους πολύ σημαντικούς, ανθρώπους που επιχειρηματίες, ανθρώπους του πολιτισμού, πανεπιστημιακούς, οι οποίοι βοηθάνε πάρα πολύ και προβάλλουν το νησί. Ανοίξαμε τις πύλες με προσπάθεια. Ανοίξαμε τις πύλες. Λειτουργεί η βόρεια πύλη με επισκέψεις και στο Αδραμίτη και στο Τσανακαλέ. Έχουμε πάρει τις αποφάσεις των αντίστοιχων δήμων και της Σμύρνης και της Θεσσαλονίκης. Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σμύρνης, που έχει υπογραφεί από τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών, η Μυτιλίνη να είναι ενδιάμεσος σταθμός. Στην τελευταία επίσκεψη είχαμε συνάντηση με τη δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία, την Pegasus. Ήδη με τη βοήθεια, και εμείς δεν έχουμε σκοπιμότητες και δεν υπηρετούμε σκοπιμότητες, και σας τα λέμε όλα και από ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο και ανήκουν σε πολιτικούς χώρους. Με τη βοήθεια και του Γιάννη του Μπουρνού ξεπεράσαμε εμπόδια και στο Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Υπουργό τον κύριο Σπίρτζη, και πολύ σύντομα μέσα στο Μάιο θα εγκαινιάσουμε, είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό, δύο δρομολόγια την εβδομάδα, και όχι τσάρτερ, με την Pegasus, Κωνσταντινούπολη Μυτιλίνη. Μετήχαμε πρόπερση στην Biennale, στο μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του κόσμου, της Κωνσταντινούπολης, ισότιμα. Διαφημιστήκαμε πάρα πολύ μέσα από αυτή μας τη συμμετοχή και οι συνέργειές μας είναι τέτοιες και τόσο μεγάλες και με τη Σμύρνη, με το Δήμο Σμύρνης και με τον Δήμαρχο τον κύριο Κοτσάουγλου, και με την Κωνσταντινούπολη, με πολιτιστικούς φορείς, που πραγματικά τα κέρδη από όλη αυτή την προσπάθεια είναι εμφανή με την επισκεψιμότητα που έχουμε από τα απέναντι παράλια και από την Κωνσταντινούπολη. Τέλος, επειδή μπαίνουμε σε αυτή την εκλογική μάχη και πολλά λέγονται για την εργασία, και όπως καταλαβαίνετε όταν εμπλέκονται και τα πολιτικά κόμματα με αυτόν τον τρόπο τον αδέξιο στην αυτοδιοίκηση, υπάρχει και πολλή φιλολογία
εκμεταλλευόμενοι βέβαια και τις ανάγκες του κόσμου που είναι οξυμένες μετά την κρίση για δουλειά, θέλουμε να πούμε το εξής, ότι η δουλειά είναι δικαίωμα και πρέπει να σταματήσει πια αυτός ο διασυρμός που το ζει ο κάθε συμπολίτης μας που έχει ανάγκη. Πρέπει η αξιοπρέπεια να την κρατήσουμε για τους ανθρώπους μας σε ψηλά επίπεδα. Εμείς είμαστε αυτοί, και εγώ και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος ειδικά, που μέσα με τη δουλειά του και μέσα με το αντικείμενό του, αρκετοί άνθρωποι, εκατοντάδες έως χιλιάδες, δούλεψαν, δόθηκε δυνατότητα. Εμείς είμαστε αυτοί που θα το κάνουμε πάλι, αλλά θα το κάνουμε σωστά και με αξιοπρέπεια για τον κόσμο. Εμείς γνωρίζουμε τις ανάγκες. Ο Δήμος, ο ίδιος ο Δήμος για τη λειτουργία του έχει ανάγκη από εργαζόμενους, ειδικά τώρα που έχει διασπαστεί. Και εμείς είμαστε αυτοί που θα εγγυηθούν πραγματικά, γιατί χρειάζονται. Ο κόσμος μας εδώ χρειάζεται δουλειές και είναι οι άνθρωποι. Για να τους δώσουμε ένα κίνητρο να μείνουν εδώ, στον τόπο. Αυτός είναι ο ένας τομέας που από τους άλλους χρησιμοποιείται ως τάξιμο και ως ρουσφέτη. Και ο δεύτερος τομέας, μέσα από αυτό το πρόγραμμα και μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες και τις δράσεις που θα το δείτε αναλυτικά και θέλω να το αξιολογήσετε με αντικειμενικότητα σε σχέση και με τις προτάσεις των άλλων, θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης σε αυτόν τον τόπο, ώστε η δουλειά μετά να είναι κάτι εύκολο και αυτονόητο, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους στον τόπο μας. Ακούγονται διάφορα. Θα υπάρξουν αυτά, είναι προεκλογική περίοδο. Άλλος έχει μεγάλο από το 70%, άλλος έχει το 80%, 150%, αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουν τίποτα. Επίσης λένε, να, κατεβήκατε με τον Κατσανό για να πάρετε δύο θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ίδιο λένε και για άλλους συνδυασμούς που είναι ανεξάρτητοι. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε μια πορεία στα κοινά του τόπου μας με πολύ μεγάλη συνέπεια. Δεν είμαστε αυτοί που θα καταφύγουμε σε τυχοδιοκτισμούς. Εμείς κατεβαίνουμε γιατί έχουμε πρόταση, γιατί έχουμε τη στήριξη συμπολιτών μας. Κατεβαίνουμε για να πάρουμε το Δήμο, για να είμαι δήμαρχος. Έχω και τη γνώση και την εμπειρία πλέον και τη θέληση και τη δύναμη να υποστηρίξω τον τόπο μου. Ο Γιώργος κατεβαίνει και εκείνος μαζί μου και είναι τιμή μου και τον ευχαριστώ όπως και όλα τα άλλα παιδιά που κατεβαίνουν στο ψηφοδέλτιο για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Και αυτό που λένε είναι ότι μέσα από την προσπάθεια για να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο και να τον αναπτύξουμε, θα αναπτυχθούν και οι δικές μας οι δουλειές. Πρώτη φορά τόσο εμφατικά το συναντώ αυτό σε ψηφοδέλτιο, να μιλάνε δηλαδή για το εμείς και όχι για το εγώ, να μιλάνε για συνεργασία όλα αυτά τα παιδιά, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και εύχομαι έναν καλό αγώνα για όλους προς όφελος του τόπου μας. Αν θέλετε ερωτήσεις ή προς εμένα ή προς τον Γιώργο, ναι βεβαίως, θα σας τα πω. Έχετε δίκιο, σας τα πω. Κατζανός Γιώργος, επιχειρηματίας. Μαρίνος Δημήτρης, διευθυντής ξενοδοχειακών μονάδων. Ευαγγελία Βουσβούνη Πρωτούλη, νοσηλεύτρια. Γιαννίκου Πελαγία, οικαστικός. Σωτηρχέλης Τάκης, μουσικοσυνθέτης. Μαϊντανός Γιάννης, διπλωματούχος μηχανικός Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μάστερ πολιτισμικής τεχνολογίας. Μέρσα Αναστασιάδου, οικαστικός, μάστερ ιστορίας τέχνης Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Σιρέλης Τάκης, ποιητής. Ψαραδέλης Μάκης, τραγουδοποιός, μουσικός. Φραντσέσκου Γεωργία, ιδιοκτήτρια σχολής χορού, Dansa Passion. Τσεκούρας Γιάννης, συνταξιούχος αστυνομικός, απόφυτος παιδαγωγικού τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Σφούνης Παναγιώτης, ιδιωτικός υπάλληλος. Στάμος Βασίλης, υπάλληλος ΟΤΕ. Νίκος Γιαννάκας, επιχειρηματίας, πρόεδρος των καταστημάτων εστίασης και καφέ. Στρατής Βερβέρης, γεωπόνος, επιχειρηματίας.
Βενάρδου Δέσποινα, δικαστικός υπάλληλος. Πινελόπη Γεωργαντή Κουταλέλη, επιχειρηματίας. Ευαγγελινός Μιχάλης, φαρμακοποιός. Βενετίου Κοντέλη Σταυρίτσα, νοικοκυρά. Θεοδόρα Βάλβη, πρόεδρος οικαστικής παρέμβασης. Σαβέλου Μαρία, νοικοκυρά. Αυτά είναι τα πρώτα 22 ονόματα του συνδυασμού μας. Και σε καμιά δεκαετία μέρες νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να σας το δώσουμε ολοκληρωμένο. Συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης παραχώρησε η κυρία Νίκη Τσιριγότη, υποψήφια δήμαρχος Μυτιλίνης, και στη συνέντευξη αυτή ανακοίνωσε και τα πρώτα ονόματα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για το συνδυασμό της. Πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο προς τις εκλογές και με την ευκαιρία της συνάντησής μας θα θέλαμε να σας καλέσουμε, να καλέσουμε για ακόμα μια φορά τα λαϊκά στρώματα του νησιού μας, τους συμπολίτες μας, να κλείσουν τα αυτιά τους στα κάθε λογής προεκλογικά γνωστά ταξίματα που ήδη έχουν πέσει στην προεκλογική ατζέντα, είτε αυτά προέρχονται από την κεντρική εξουσία, είτε από τοπικούς παράγοντες και φυσικά μόνο στόχο έχουν να υφαρπάξουν τις ψήφους και να εγκλωβίσουν τις συνειδήσεις. Να τους καλέσουμε για ακόμα μια φορά να μην τσιμπήσουν στις διάφορες μετακινήσεις και μετατοπίσεις διαφόρων παραγόντων που παρατηρούνται τελευταία, πότε έτσι και πότε αλλιώς, από το ένα κόμμα στο άλλο, από τη μια παράταξη στην άλλη, από τον ένα χώρο στον άλλο, είτε στο Δήμο είτε στην περιφέρεια. Τέτοιου είδους μεταγραφές και η ευκολία με την οποία γίνονται δείχνουν αφενός η στρατηγική τους σύγκληση και την ομοιότητα των προγραμμάτων τους, όλων αυτών των συνδυασμών, και αφετέρου δείχνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιφέρουν την κάθαρση από την ευθύνη που έχουν όλοι αυτοί και που θα κουβαλάνε σε όποιο συνδυασμό και αν βρίσκονται, είτε στήριξαν τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε συνένεσαν σε αυτές τις πολιτικές, τις εφάρμοσαν κατά γράμμα, είτε ακόμα και δεν εναντιώθηκαν σε αυτές. Ακόμα περισσότερο, δεν μπορούν να βγάλουν από πάνω τους την ευθύνη όλοι αυτοί που σήκωναν με τα δυο τους τα χέρια στα δημοτικά συμβούλια και ψήφιζαν, υλοποιούσαν μια σειρά μέτρα που ούτε στο ελάχιστο δεν βελτίωναν τα οξυμένα προβλήματα του λαού μας, αλλά αντίθετα τα όξυναν. Στήριξαν και στηρίζουν και θα στηρίζουν, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, όλες τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που μετατρέπουν το Δήμο σε φορομπηκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Θέλουμε να καλέσουμε το λαό μας να μην ψαρώσει στο δίθεν ανεξαρτηλίκι που πουλάνε μερικοί και που για μια ακόμα φορά μπροστά στις εκλογές, αφού πάσχισαν να πάρουν το χρήσμα και τη στήριξη διαφόρων και προσπάθησαν να γίνουν οι εκλεκτοί των κομμάτων τους, θυμήθηκαν τώρα ξαφνικά να φορέσουν πάλι τα κοστούμια των ανεξάρτητων δίθεν υποψηφίων. Λένε ψέματα όσοι αποκρύπτουν το γεγονός ότι εκφράζουν συγκεκριμένες πολιτικές. Ο λεσβιακός λαός έχει μεγάλη εμπειρία, τη μεγαλύτερη ίσως, από δίθεν ανεξάρτητους δημάρχους και δημοτικές αρχές, αλλά κυρίως από το πώς όλοι αυτοί εφάρμοσαν στο ακέραιο όλες τις κυβερνητικές επιλογές και υποτάχθηκαν στους αντιλαϊκούς νόμους που διέπουν την τοπική διοίκηση. Εμείς δεν ασπαζόμαστε τη λανθασμένη άποψη ότι οι δημοτικές εκλογές δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Η ζωή αποδεικνύει το αντίθετο. Περιφέρειες και δήμοι έχουν στην αρμοδιότητά τους κρίσιμες για τη ζωή των εργαζομένων και του λαού μας υπηρεσίες και είμαστε σίγουροι ότι όλη αυτή η επίδοξη δήθεν ανεξάρτητη κατά τα άλλα διεκδικητές του Δήμου Μυτιλίνης στην πράξη θα κάνουν ό,τι και οι προηγούμενοι, θα εφαρμόσουν δηλαδή κατά γράμμα τις ίδιες πολιτικές. Θέλουμε να καλέσουμε το λαό μας να μην εγκλωβιστεί σε συζητήσεις για ζητήματα που προσανατολίζουν από τα πραγματικά λαϊκά προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Κάποιοι δυστυχώς επιδιώκουν να αναγάγουν αυτά τα προσανατολιστικά ζητήματα ως τα κύρια τάχα που θα πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου για τις εκλογές. Κυρίως γιατί δεν θέλουν να ανοίξει η ουσιαστική κουβέντα γύρω από τις πραγματικές ανάγκες μας, όπως τα πρόσφατα επεισόδια με το Σταυρό και άλλα τόσα. Αλήθεια, αναρωτιόμαστε πόσο λύθηκαν μια σειρά προβλήματα της πόλης και του νησιού μας από την ανύψωση του Σταυρού, αλλά και από την αντιπαράθεση που ανοίχτηκε γύρω από αυτό το θέμα. Πόσο μειώθηκε η ανεργία, πόσο ανέβηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις, πόσο μειώθηκαν οι ροές και οι συνέπειες από το προσφυγικό, πόσοι πρόσφυγες και μετανάστες απεγκλωβίστηκαν από το νησί, πόσο αναχαιτίστηκε η ολοένα αυξανόμενη επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας στο Αιγαίο. Είναι δεδομένο ότι η εποχή των αντιμαχιών μεταξύ των οικονομάχων και των οικολατρών έχει παρέλθει με το τέλος της Βυζαντινής εποχής και ως παράταξη ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις που δείχνουν το δέντρο και όχι το δάσος.
στις μέρες μας επιβεβαιώνεται ότι οι πολιτικές δυνάμεις, κόμματα και κυβερνήσεις που υπηρετούν το κεφάλαιο και την εξουσία του, όχι μόνο δεν φράζουν το δρόμο στην ακροδεξιά, αλλά τη θρέφουν ακόμα περισσότερο, γιατί θρέφουν το ίδιο το σύστημα που τη γεννά και την αναθρέφει. Με ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, με οργανωμένο λαϊκό εργατικό κίνημα, μπορούμε να δυναμώσουμε την πάλη για να τσακίσουμε τον φασισμό, τον εθνικισμό, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, όπως και τις αιτίες που το γεννά. Το τελευταίο διάστημα γίνεται επίσης μια προσπάθεια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να στηθεί το ψευδεπίγραφο δίπολο της προόδου από τη μία και της συντήρησης και της ακροδεξιάς από την άλλη. Είναι παλιά ιστορία αυτή. Όσοι συμφωνούν στα βασικά στρατηγική σημασία ζητήματα, τόσο θα προσπαθούν να ορθώσουν ψεύτικα τείχη για να ξεγελάσουν για άλλη μια φορά το λαό μας. Στείνουν γέφυρες και γεφυράκια προοδευτικής συμμαχίας, όπως τη λένε, με διάφορα πολυφάδια της σοσιαλδημοκρατίας και καλούν σε αντιφασιστικό μέτωπο. Πρόθυμοι περπατητές γεφυρών υπάρχουν πολλοί, όμως κανείς πραγματικά αριστερός, προοδευτικός άνθρωπος δεν πρέπει να ξεγελαστεί. Γιατί γέφυρες και γεφυράκια υπήρχαν και υπάρχουν και ενώνουν όλο το αστικό πολιτικό προσωπικό και τα κόμματά τους. Είναι οι γέφυρες που ένωσαν το ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ στη διακυβέρνηση για σχεδόν 4 χρόνια. Είναι οι γέφυρες που περπάτησαν βουλευτές του ποταμιού, της Ένωσης Κεντρών, για να βρεθούν όλοι στα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και άλλη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το κλείσιμο του ματιού της κυβέρνησης προς τη Χρυσή Αυγή, που έχει ευθύνη για την καθυστέρηση της δίκης της, ενώ με τις πρόσφατες εξαγγελίες για τις επικείμενες αλλαγές στον ποινικό κώδικα, αν τελικά ψηφιστούν, θα ρίξουν στα μαλακά τα υπόδικα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η μόνη πραγματικά διαφορετική δύναμη απέναντι σε όλους τους άλλους είμαστε εμείς, το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης που στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί μόνο εμείς αποκαλύπτουμε στο λαό τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων και το δρόμο που πρέπει να παλέψουμε για να έρθουν καλύτερες μέρες για μας και τα παιδιά μας. Γιατί η ζωή έδειξε ότι όσο πιο πολλοί κομμουνιστές και συνεργαζόμενοι μαζί μας αναδειχθούν σε δήμους και περιφέρειες, όσο είμαστε πιο δυνατοί, είτε από θέση διοίκησης είτε μειοψηφίας, που το απευχόμαστε δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε ανάσα στα λαϊκά στρώματα, να αποσπάσουμε έστω κάποιες κατακτήσεις, γιατί εμείς προτάσουμε τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των λίγων. Ξέρουμε να οργανώνουμε τους αγώνες του λαού, μπαίνοντας οι ίδιοι μπροστά, δεν υποσχόμαστε λύσεις στη λογική της αντίθεσης, δεν συμβιβαζόμαστε στη λογική του τίποτα δεν γίνεται. Γιατί μόνο εμείς έχουμε το πλεονέκτημα να μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια, γιατί ποτέ δεν είπαμε ψέματα. Ξεκαθαρίζουμε και κάνουμε απόλυτα γνωστό ότι εμείς στους βρώμικους σχεδιασμούς, συνεργούς και συνενόχους δεν θα μας βρουν. Θα μας βρουν αντίθετα απέναντί τους, όπως μας έβρισκαν μέχρι τώρα, να παλεύουμε μαζί με τα λαϊκά στρώματα ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα που συνεχίζονται, να διεκδικούμε την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Δήμων, την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από τη βαριά φορολογία, την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των δημόσιων κοινωνικών δομών στην προσχολική αγωγή, την παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία, την άθληση. Να διεκδικούμε την πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού σε όλους τους τομείς με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τις τσέπες των δημοτών. Την προστασία των ελεύθερων χώρων και των δασών από την εμπορευματοποίηση. Να διεκδικούμε έργα και υποδομές που έχει πραγματικά ανάγκη ο λαός μας και βελτιώνουν την καθημερινότητά του. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στη νεολαία του νησιού μας και την καλούμε η πρώτη ψήφος της να είναι κόκκινη, να είναι ανατρεπτική. Την καλούμε να κάνει κριτήριο της σκέψης, της τάσης και της ψήφου στα σύγχρονα δικαιώματά της, στη μόρφωση, στην εργασία, στη δημιουργική ζωή. Η πρώτη ψήφος να είναι στη λαϊκή συσπήρωση. Έχοντας την παρακαταθήκη μας την πραγματικά επιτυχημένη εκδήλωση με θέμα πολιτισμός για όλους, πολιτισμός παντού, που έγινε πριν από μερικές μέρες, που πραγματικά ανέβασε ένα μπόι παραπάνω τον πύχη των απαιτήσεων, από τώρα σας ανακοινώνουμε ότι προγραμματίζουμε νέα μεγάλη εκδήλωση στις 13 Απρίλη με θέμα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, επιθυμώντας να αγκαλιάσετε και την εκδήλωση αυτή όπως και την προηγούμενη, βγαίνοντας δυνατά και διεκδικώντας μια ζωή ολόκληρη και όχι με δόσεις. Για ένα νησί ελεύθερο από τα ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα ναρκωτικά. Πορευόμαστε με όσους θέλουν μια καλύτερη ζωή, με όσους διεκδικούν φιλολαϊκά μέτρα που πηγαίνουν τη ζωή μπροστά, με όσους επιθυμούν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, με όσους απαιτούν να έχουν ό,τι πραγματικά τους ανήκει.
αυτός ο αγώνας και αυτή η συμπόρευση εκφράζεται τώρα και στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Τα πρόσωπα που το αποτελούν είναι άνθρωποι που έχουν δοκιμαστεί στους αγώνες που έδωσε και δίνει ο λαός μας. Είναι αγωνιστές της διπλανής πόρτας. Είναι επιτελείο ζυμωμένο με τους πόνους και τους καημούς του λαού μας. Επιτελείο που δεν παλεύει για την τσέπη του. Επιτελείο που θυσιάζεται για το κοινό καλό. Είναι επιτελείο νεολαίας που αγωνιά και προβληματίζεται για το μέλλον της. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας ανακοινώσουμε πως είμαστε στη θέση να δώσουμε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 31 υποψήφιων δημοτικών συμβούλων με το συνδυασμό μας, που θα πλαισιώσουν το μόνο ψηφοδέλτιο της μάχης, το μόνο ψηφοδέλτιο της νίκης. Αϊβαλιώτου Μαρία, σκηνοθέτης. Αυγουστίδης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός. Βαλάκος Παναγιώτης, φιλόλογος, εργαζόμενος σε ΜΚΟ, μέλος της διοίκησης του Παλαισβιακού Εργοτοϋπαλληλικού Κέντρου. Γιαννακά Ζωή, φυσιοθεραπεύτρια, μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλίνης. Γιαννίκου Μαρία, αρχαιολόγος, δημοτική σύμβουλος του Δήμου Λέσβου. Γκαρτζοπούλου Μαρία, εκπαιδευτικός στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης. Δουκάκη Ελευθερία, γεωπόνος. Ζαφυρίου Γιάννης, ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος της διοίκησης του Παλαισβιακού Εργοτοϋπαλληλικού Κέντρου. Κολαράς Φώτης, οικοδόμος, πρόεδρος του Σωματείου Κατασκευών Λέσβου. Κόμβος Στρατής, αγρότης, γραμματέας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Κοτζαδημητρίου Ντίνα, δημοτική σύμβουλος Δήμου Λέσβου. Μαγλογιάννης Θεόδωρος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, τέος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Μυτιλίνης. Νικήτα Μουφλουζέλη Τριάδα Αλεξάνδρα, φοιτήτρια. Περγάμαλης Βασίλης, πολιτικός μηχανικός. Πετρενίτη Βάσο, περιβαλλοντολόγος, υπάλληλος Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής. Πρωτόγυρος Δούκας, ψυχολόγος, εργαζόμενος σε ΜΚΟ. Ραφτέλη Αναστασία, λογοθεραπεύτρια. Σεράι Χριστίνα, μέλος της Διοίκησης του Σωματείου Επισιτισμού Τουρισμού. Σκλεπάρης Γιάννης, μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας των ΕΒΕ, επαγγελματίας. Σουλουγάνη Μαρία, μέλος της Διοίκησης του Σωματείου Τουρισμού Επισιτισμού. Στέργιος Στάσιος, πολιτικός μηχανικός, μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου. Τινιακός Γιώργος, οικονομολόγος, ιδιωτικός υπάλληλος. Τσαγκαρέλης Νίκος, ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος της διοίκησης του Παλαισβιακού Εργοτοϋπαλληλικού Κέντρου. Τσουλέ Τσουλέλης Δημήτριος, δημοτικός υπάλληλος. Χαρατσιάρη Μαριάνθη, κοινωνιολόγος, εργαζόμενη σε ΜΚΟ. Χατζηλάμπρου Μπάμπης, υπάλληλος στο Βοστάνιο Νοσοκομείο. Χατζηχρήστου Μαρία, οδοντίατρος. Στρατούλα Χιώτη, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Χριστοδούλου Βαγγέλης, συνταξιούχος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ. Χρυσαφίδης Νίκος, γιατρός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Νοσοκομειακών Γιατρών Λέσβου. Αυτή τη φορά κάνουμε τη διαφορά, στηρίζουμε και ενισχύουμε λαϊκή συσπήρωση σε Δήμο και Περιφέρεια. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάλι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Μυτιλίνης, όπου φιλοξενώ με πολύ χαρά τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου, τον κύριο Βαγγέλη Μητσινιά. Κύριε Μητσινιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Συναγή. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα πάρα πολύ για την, που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθετε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ, τιμή για μένα. Και ο λόγος, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε και εσείς που σας καλέσαμε, είναι γιατί κάνατε ένα ταξίδι στην Αθήνα με κάποια μέλη ακόμα από το Επιμελητήριο Λέσβου, προκειμένου είχατε κάποιες επαφές εκεί με τη Fraport, η οποία έχει πει για τα καλά στη ζωή μας και εξαρτώνται και πράγματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την τουριστική ανάπτυξη και όχι μόνο της Λέσβου, του νησιού μας, και των άλλων περιοχών που έχουν πάρει τα αεροδρόμια, που έχει πάρει τα αεροδρόμια Fraport, όπως και με την ΧΑΠΚΟ είχατε κάποιες επαφές και θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε από αυτές τις, τι βγήκε από αυτές τις συναντήσεις. Βεβαίως. Καταρχάς ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να καλησπέρισω και τους τηλεθεατές σας και τους συμπολίτες μας. Όντως είχαμε μία, κάναμε μία επίσκεψη μέσα στην οποία, πέραν των κάποιων επισκέψεων σε Υπουργείο που είχαμε και κάποιων άλλων δουλειών επιμελητηριακών, είχαμε προγραμματίσει και ένα ραντεβού με την διοίκηση της Fraport, στα γραφεία της Fraport, και με στελέχη της εταιρείας που διαχειρίζεται πλέον την μία εκ των δύο πυλών, την κύρια πύλη
να πούμε, επιβατικής κίνησης και τουριστικής πύλης του νησιού, το αεροδρόμιο, το οποίο, όπως είπατε και εσείς, είναι η οποία πια πλέον έχει μπει στη ζωή μας, είναι κομμάτι της τοπικής δραστηριότητας και κοινωνίας και οικονομίας. Να το πω πιο απλά, και αυτή θέλει τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, όπως και οι τοπικοί φορείς θέλουν την αμοιβαία συνεργασία. Και αφουγκραζόμενοι και έχοντας την αγωνία και σαν, σαν τοπικές επιχειρήσεις, κυρίως τουριστικές αλλά και λοιπές επιχειρήσεις, αλλά και σαν τοπική κοινωνία, αφουγκραζόμενοι λοιπόν την αγωνία των όλων των μελών μας και συμπολιτών μας, κάναμε την επαφή αυτή, η οποία είχε να κάνει κυρίως με το να συζητηθούν τα σχέδια της εταιρείας όσον αφορά την ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης και δι της τουριστικής. Όταν μια εταιρεία σαν τη Fraport επενδύει, πάει να πει ότι πρέπει να βγάλει. Ακριβώς. Για να βγάλει, πρέπει να βγάλει και ο τόπος μας. Γιατί... Ακριβώς. Και έχουμε κοινό ενδιαφέρον να αυξηθεί η επιβατική κίνηση και ειδικά από το εξωτερικό. Και αυτό καταθέσαμε. Συζητήσαμε. Πώς ήταν το κλίμα, κύριε? Πάρα πολύ θερμό το κλίμα, πάρα πολύ ζωτό το κλίμα. Ναι. Μπορώ να πω ότι χάρηκα ιδιαίτερα. Συγγνώμη σας, Γιώργο, το λέω με την έννοια ότι δεν είναι αυτό που φανταζόμασταν κάποιοι, ότι θα είναι υπερόπτες, θα έρθουν εδώ πέρα με την. Ότι ξέρεις, είμαστε οι Γερμανοί. Και μάλιστα να σας πω ότι προγραμματιζόταν να δούμε, η συνάντηση να είναι και ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος είναι Γερμανός και ο οποίος είναι αυτός ουσιαστικά που διευθύνει την εταιρεία, το ελληνικό κομμάτι. Το μεγάλο αφεντικό. Αλλά δυστυχώς είχε ένα οικογενειακό θέμα και έπρεπε να φύγει εκτάκτος. Και παρά αυτά είχαμε υψηλόβαθμα στελέχη, τα οποία το κλίμα ήταν εξαιρετικά θερμό. Ξεκίνησε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία προς το κοινό όφελος. Θα έχουμε μια συνεργασία στο μέλλον πολύ έντονη και πολύ, πολύ στενή. Θα μας ανακοινώσουν κάποιες κινήσεις που θα κάνουν, θα δούμε να τις ενισχύσουμε και εμείς. Και εμείς ό,τι έχουμε από πλευράς μας ως επιχειρηματικός φορέας να τα συζητάμε και να τα ενδυναμώνουμε από τις δύο πλευρές. Συζητήσαμε και θέματα για το κτίριο το καινούριο, όπως είναι η πρόθεση των τοπικών προϊόντων μέσα στο καινούριο κτίριο, η πρόθεση του προορισμού και στα λοιπά κτίρια, έχουμε κάνει μια συζήτηση. Έχουν πέσει πολλά θέματα στο τραπέζι, θεωρώ ότι βάλαμε τις βάσεις για μια πολύ στενή συνεργασία. Είναι ότι είναι συνεργάσιμοι και θέλουν αυτή τη συνεργασία. Σοφέστατα, και εμείς τη θέλουμε. Άλλωστε, είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο έρχεται ο περισσότερος σχεδόν κόσμος πλέον σήμερα στο νησί και θα συνεχίσει, φαντάζομαι, να έρχεται και πιστεύουμε να πολλαπλασιαστεί και ειδικά είπαμε από το εξωτερικό. Μάλιστα. Αυτή είναι η στόχευσή μας, να ενδυναμώσουμε και να ενισχύσουμε την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό. Είχατε και με την ΧΑΠΚΟ κάποια. Ναι, η ΧΑΠΚΟ, ακριβώς. Η ΧΑΠΚΟ είναι η ομοσπονδία των επαγγελματιών, των Ελλήνων επαγγελματιών. Οργάνωσης συνεδριών. Συνεδριών και εκθέσεων. Ναι, είναι κυρίως οργάνωση συνεδριών και κάναμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα με την Πρόεδρο, την οποία την γνωρίζω και προσωπικά, αλλά την είδαμε και η κυρία Τόλη, ακριβώς, η οποία έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το νησί, το αγαπάει πάρα πολύ το νησί. Και εκεί νομίζω ότι βάλαμε κάποιες βάσεις για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού. Άλλωστε, κάναμε και μια πρόταση σαν επιμελητήριο. Να διαθέτουμε στα μέλη εταιρείες της ΧΑΠΚΟ το συνεδριακό μας χώρο στο επιμελητήριο. Κακά τα ψέματα, συνεδριακούς χώρους. Ακριβώς, το οποίο είναι ένας εξαιρετικός χώρος. Ξέρετε ότι έχει μεταφραστικό για 4 γλώσσες. Ναι. Έχει, μπορεί να φιλοξενήσει όλο τον εξοπλισμό. Ακριβώς. Και είπαμε λοιπόν ότι για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός, είναι ίσως από τους καλύτερους μορφές τουρισμού. Αφήνουν πάρα πολλά χρήματα σε όποιον τόπο αναπτυχθεί. Δίνουμε λοιπόν την αίθουσα στα μέλη. Ήδη δηλαδή απάντησε και σαν ένωση απάντησαν ότι θα ανταποκριθούν και μάλιστα θα προβληθεί το νησί και το νησί σαν προορισμός συνεδριακός στο συνέδριο που έχει τώρα, που διοργανώνει το ένα το συνέδριο της ΧΑΠΚΟ, στο οποίο συμμετέχουν φυσικά όλα τα μέλη της Ένωσης και οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση και πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια, στο αμέσως επόμενο μέλλον θα μιλήσουμε και για υπόλοιπα μέρη
το νησιού μας, αλλά και για τη Λίμνο, για την διάχυση αυτού του τουρισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τον τόπο μας. Εγώ ευχαριστώ. Και θα σας παρακαλούσα να μείνετε εδώ, γιατί το αμέσως επόμενο θέμα που πρέπει να δούμε έχει να κάνει σχέση με τη Fraport, η οποία, κυρίες και κύριοι, σε συνεργασία με τον Sky και τις δράσεις που υλοποιεί ο τηλεοπτικός σταθμός Όλοι Μαζί Μπορούμε, το επόμενο Σαββάτο 30 του μηνός, 30 Μαρτίου, θα γίνει ένας αγώνας δρόμου με φιλανθρωπικό σκοπό μέσα στην πίστα του αεροδρομίου της Μυτιλήνης Οδυσσέας Ελίτης. Υπάρχει σχετική πλατφόρμα όπου μπορείτε να δώσετε συμμετοχή. Είναι μια εκδήλωση η οποία δεν έχω ξανακούσει να έχει γίνει κάτι τέτοιο εδώ στη Λέσβο και αναμένεται να έχει μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο, γιατί βλέπουμε ήδη το ενδιαφέρον που υπάρχει στην πλατφόρμα που μπαίνουν και δηλώνουν συμμετοχή. Να το ξαναπώ λοιπόν, ο Sky σε συνεργασία με τη Fraport διοργανώνουν το επόμενο Σαββάτο αγώνα δρόμου στην πίστα του αεροδρομίου Οδυσσέας Ελίτης Μυτιλήνης. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η Fraport Greece ανοίγει την αυλαία της υψηλής σεζόν με ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός, το τρίτο Airport Run. Προσκαλώντας αθλητές και αθλούμενους από όλη την Ελλάδα, η Fraport Greece διοργανώνει τους πιο ιδιαίτερους αγώνες δρόμου, οι οποίοι πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός των χώρων των αερολιμένων και συγκεκριμένα στους εντυπωσιακούς διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης. Μετά και τους επιτυχημένους αγώνες στην Καβάλα και στην Κεφαλονιά, ο τρίτος σταθμός των Airport Run είναι το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, Οδυσσέας Ελίτης, όπου το Σάββατο 30 Μαρτίου στις 11 η ώρα το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας δρόμου Fraport Greece Μυτιλήνη Airport Run. Επιπλέον, με την συμμετοχή τους, οι δρομείς συμβάλλουν σε ένα σημαντικό κοινωνικό σκοπό, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη του προγράμματος «Όλοι Μαζί Μπορούμε». Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και 1 χιλιόμετρου για παιδιά. Διατίθεται δωρεάν χώρο στάθμευσης. Σε συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μυτιλήνης, μπορείτε ακόμη να προεγγραφείτε την Παρασκευή 29 Τρίτου από τις 5 έως τις 8 στα γραφεία του Συνδέσμου, τα οποία φιλοξενούνται στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης, Πεσματζόγλου Αλεξάνδρου 1 Μυτιλήνη. Εκατοντάδες είναι οι μετανάστες, παύλα πρόσφυγες, που σειραίνουν καθημερινά στην εφορία Μυτιλήνης προκειμένου να βγάλουν το άφημί τους για τους δικούς τους λόγους. Το πρόβλημα όμως είναι μεγάλο, γιατί υπάρχει αδυναμία λόγω έλλειψης προσωπικού προκειμένου να εξυπηρετούν όλοι αυτοί, και έτσι δημιουργείται το αδιαχώρητο. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Λόγω της καθημερινής αυξημένης προσέλευσης προσφύγων μεταναστών στην υπηρεσία μας, με κύριο αίτημα την έκδοση άφημί, δημιουργείται γενικό πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία αυτής, καθώς το γραφείο Μητρώου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων του, αδυνατεί να εξυπηρετήσει και να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις σε επικοινωνία και συνεννόηση των ανθρώπων αυτών, και παράλληλα συνεχίζει απρόσκοπα στην εξυπηρέτηση όλων των άλλων φορολογουμένων, ημεδαπών και μη, που αιτούνται πλήθος άλλων εργασιών από το ανωτέρο γραφείο. Σκεπτόμενοι για το συμφέρον όλων γενικά των πολιτών που συναλλάσσονται με την υπηρεσία μας και για την καλύτερη απρόσκοπτη εξυπηρέτηση αυτών, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν πολλές ώρες στην ουρά, κρίνουμε ως απαραίτητο να προσαρμόσουμε τις εργασίες του γραφείου Μητρώου κατά ημέρα, ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες ουρές σε καθημερινή βάση. Έτσι λοιπόν, το γραφείο Μητρώου της ΔΟΗ Μυτιλήνης θα εκδίδει άφημί σε φυσικά πρόσωπο κατά κύριο λόγο κατά τις ημέρες της εβδομάδος Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Τη ΔΕ Πέμπτη και Παρασκευή θα εξυπηρετούνται οι πολίτες για όλες τις άλλες εργασίες πλην της έκδοσης άφημί φυσικών προσώπων που θα αιτούνται από το γραφείο Μητρώου. Είμαστε στην διάθεσή σας για την όποια πληροφορία ή διευκρίνηση για το θέμα αυτό. Ο προϊστάμενος της ΔΟΗ Μυτιλήνης, Παναγιώτης Μπαρούτης. Άνοιξη, και είναι εποχή που οι πρόσκοποι παίρνουν τα βουνά. Έτσι λοιπόν, οι πρόσκοποι στην περιοχή της Μύτιμνας, του Μόλιβου αν θέλετε,
ταξιδέψαν και περιηγήθηκαν στο μαγικό Λεπέτυμνο. Άνοιξη και οι πρόσκοποι παίρνουν τα βουνά. Η πέμπτη ομάδα ναυτοπροσκόπων Μύθυμνας γνώρισε το περασμένο Σαββατοκύριακο μία μοναδική εμπειρία ενός διήμερου στην νότια πλευρά του ορεινού όγκου του Λεπετύμνου, αυτή τη φορά στο όμορφο χωριό της Τύψης. Με σύμμαχο επιτέλους τον ανοιξιάτικο καιρό, η δεύτερη αγέλη Λυκοπούλων Μυτιλίνης πραγματοποίησε διήμερη δράση το Σαββατοκύριακο στο χώρο του συστήματος και έτσι στα τσαμάκια. Ενώ μια μοναδική μονοήμερη εκδρομή αναζητώντας τα μυστικά που θα ξαναέκαναν το Βάτραχο, Πριγκυπόπουλο πραγματοποίησε η τρίτη αγέλη Λυκοπούλων Μυτιλίνης στο δάσος της Κρατήγου, στον Αγιώργη της Κουτσουμπάρας. 25 Μαρτίου έχουμε τη Δευτέρα και έτσι ο Σύλλογος Πελοποννησίων, πάντοτε δραστήριος, έχει ορισμένες εκδηλώσεις για τις οποίες μας έστειλε τη σχετική ανακοίνωση. Ο Σύλλογος Πελοποννησίων κάνει γνωστό ότι την Κυριακή το πρωί στις 24 Μαρτίου στην Εκκλησία στα Πηγαδάκια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει καφές, ομιλία και κατάθεση στεφάνων στην πρωτομή του Κολοκοτρώνη δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωση από την τηλεόραση Μυτιλίνης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά.